Γεια σας και πάλι. Εγώ είμαι Ζαμπέλα, αυτό είναι το κανάλι μου και σήμερα έχουμε ένα καινούριο βίντεο. Εγώ μόλις έχω κάνει το μπάνιο μου όπως βλέπετε. Δεν έχω ίχνος make-up, φοράω τις πιτζάμες μου και έχω την πετσέτα στα μαλλιά. Και σήμερα λοιπόν θα δοκιμάσω να κάνω αυτές τις μπούκλες που κάνουν όλες στο TikTok με τις κάλτσες. Και θέλω να δω τι θα γίνει, αν θα τα καταφέρω ή όχι, πώς θα βγει. Πώς θα βγει στα μαλλιά μου, αν θα βγει, αν είναι επιτυχία τότε θα το κάνω γιατί δεν θέλουμε να χαλάμε τα μαλλιά μας με τα σίδερα συνέχεια. Οπότε, κανείς δεν ξέρει τι θα βγει. Δείτε το βίντεο μέχρι το τέλος για να δούμε το αποτέλεσμα. Ένα το βλέπετε, μην ξεχνάτε να κάνετε subscribe και κουδουνάκι. Αν σας αρέσει το βίντεο, ένα μεγάλο like και φυσικά το comment σας από κάτω. Πάμε να δούμε τι θα γίνει. Λοιπόν, αρχικά θα τα βγάλω. Δεν έχω κάνει τίποτα στα μαλλιά μου. Τα έχω λούσει κανονικά. Έχω βάλει απλά τη μάσκα μου. Λοιπόν, θα τα χτενίσω πάρα πολύ καλά. Γιατί δεν θέλουμε με τίποτα να είναι μπλεγμένα. Λοιπόν, και τώρα απλά θα χωρίσω τα μαλλιά μου στη μέση. Δεν με ενδιαφέρει το πίσω, αλλά το μπροστά είναι που με ενδιαφέρει περισσότερο. Όταν θα αφήσω τις μπούκλες, θέλω να είναι χωρισμένα εδώ στη μέση για να ανοίγουν κάπως έτσι. Αλλά τώρα να δούμε, θα βγουν μπούκλες πρώτα απ' όλα. Θα πάρω λοιπόν ένα ζευγάρι κάλτσες. Είναι αυτές οι χοντρές που είναι για το χειμώνα. Για να βγουν, ξέρεις, έτσι λίγο πιο μεγάλες μπούκλες. Αν βγει. Και θα το βάλω κάπου εδώ πέρα. Και με ένα κλιπ θα το στερεώσω για την ώρα, έτσι ώστε να μπορώ να τα γυρίσω και να μην μου φεύγει. Μια πολύ αστείο τώρα ότι έχω μια κάλτσα στο κεφάλι μου. Τέλος πάντων, θα πάρω λίγο μαλάκι, θα το γυρίζω όσο πιο σφιχτά μπορώ και συνέχεια θα πάρω και άλλο μαλάκι να το γυρνήσω μαζί. Και το κάνω όσο πιο σφιχτά μπορώ, έτσι ώστε να διατηρηθεί. Θέλει συγκέντρωση τώρα αυτό, γι' αυτό δεν μιλάω. Είναι πολύ περίεργο, πάρα πολύ περίεργο. Το έχω γυρίσει full και τώρα θα το σταθεροποιήσω με ένα λαστιχάκι. Κάπως έτσι. Για κοιτάξτε λίγο πώς είναι. Τραγική, τραγική φουλ. Και τώρα θα κάνω ακριβώς το ίδιο και από την άλλη πλευρά. Αυτή η πλευρά δεν με βολεύει καθόλου, δεν ξέρω πώς θα το κάνω. Πραγματικά όμως δεν με βολεύει καθόλου. Και τώρα πούμε σε αυτή εδώ την τραγική κατάσταση, πραγματικά είμαι πάρα πολύ γελία, πάρα πολύ αστεία. Θα το αφήσω και θα κοιμηθώ έτσι και θα ξυπνήσω το πρωί και ευελπιστώ να βγουν όπως το έχω δει στο TikTok, γιατί αν βγουν έτσι τότε, wow, δεν πειράζει, αξίζει πούμε σε αυτή εδώ την κατάσταση. Αλλιώς εντάξει, απλά θα έχω ένα βίντεο που θα είμαι πάρα πολύ γελία. Αυτό εδώ τώρα είναι πιο χαλαρό από ότι είναι αυτό. Αυτό το νιώθω να στέκεται πάρα πολύ καλά. Αυτό μου είναι λίγο πιο χαλαρό. Δεν ξέρω αν θα πρέπει να το κάνω λίγο πιο σφιχτό. Ω, βαρέθηκα να τυλίγω τα μαλλιά μου μέσα σε μια κάλτσα. Θα το κάνω όσο πιο σφιχτά γίνεται. Γιατί νομίζω ότι όσο πιο σφιχτά είναι, αν δουλεύει όπως δουλεύουν ας πούμε οι μπλεξούδες που σας έχω δείξει, τότε όσο πιο σφιχτά είναι, τόσο πιο ωραία βγαίνουν. Οπότε νομίζω τώρα το έχω σφίξει αρκετά. Όσο το κρατάω, καλά είναι. Μετά είναι που νιώθω ότι είναι πιο χαλαρό. Okay. Πάλι χαλαρό είναι.
Δεν ξέρω τι έχω κάνει στο άλλο και είναι τόσο ωραίο, σφιχτό. Αυτό είναι χαλαρό. Τέλος πάντων, θα το αφήσω κάπως έτσι και θα κοιμηθώ. Και αύριο το πρωί θα ανοίξω πάλι την κάμερα να δούμε το αποτέλεσμα. Καλημέρα, καλημέρα. Κοιμήθηκα έτσι, όσο κοιμήθηκα δηλαδή. Παιδιά, πραγματικά ήταν ο χειρότερος ύπνος που έχω κάνει ποτέ. Επειδή εγώ κοιμάμαι πάντα στο πλάι, δεν βολευόμουν με τίποτα με αυτά εδώ τα πράγματα. Δεν μπορούσα να κοιμηθώ και να βλέπω πάνω. Δεν μπορούσα να κοιμηθώ πυρομητά. Δεν μπορούσα να κοιμηθώ γενικά. Ξυπνούσα όλο το βράδυ. Έχω πονοκέφαλο. Αυτά. Ελπίζω να έχει πετύχει, γιατί αν έχω περάσει όλο αυτό χθες το βράδυ και στην τελική δεν έχει γίνει τίποτα, παιδιά, πραγματικά δεν ξέρω τι θα γίνει. Πάμε λοιπόν να κάνουμε την αποκάλυψη αυτό εδώ το μαλλιό, να δούμε αν πέτυχε το πείραμα ή όχι. Θα ξεκινήσω σιγά σιγά να τα βγάζω για να δούμε τι έχει γίνει. Okay, κοιτάξτε, μέχρι στιγμής βλέπω ότι είναι γυρισμένα. Δεν είμαι σίγουρη αν είναι 100% στεγνά. Νιώθω ότι έχουν γραθεί ακόμη μέσα. Κοιτάξτε, η αλήθεια είναι ότι είναι πούκλες. Ωραία. Πάμε γρήγορα γρήγορα να βγάλω και από την άλλη πλευρά, γιατί νομίζω ότι έχω ενθουσιαστεί. Γιατί αν τα ανοίξω, νομίζω ότι θα έχουν πετύχει. Απλά νιώθω ότι έχουν υγρασία ακόμη πάνω. Δεν θα δείξει. Παιδιά, σαν την τρελή είμαι. Αλλά θα βάλω μέσα τα δάχτυλά μου να τα ανοίξω και να δούμε τι θα γίνει. Παιδιά, είναι λίγο πολύ έντονα ή είναι η ιδέα μου. Κάτι πάει λάθος εδώ πέρα. Κάτσε να τα χτενίσω λίγο να δούμε. Okay, κοιτάξτε, δεν είναι άσχημα, αλλά αυτό εδώ πέρα τώρα γιατί γυρίζει έτσι. Παιδιά, αυτό πετάει πάνω για κάποιο λόγο. Το έχω γυρίσει μάλλον λάθος, αλλά δεν είναι τόσο άσχημα. Και είναι πάρα πολύ τα μαλακά τα μαλλιά μου, που δεν έχουν τίποτα πάνω. Αλλά αυτά εδώ τα μπροστινά, κάτι πάει λάθος. Θα γυρίσω από αυτή εδώ την πλευρά να δούμε. Προσπαθώ να δω πώς να τα κάνω για να φαίνονται ωραία. Γιατί γενικά η πούκλα που έχει βγει, καλή είναι, δεν είναι άσχημη. Ωραία είναι. Αλλά το θέμα είναι αυτά εδώ τα μπροστινά που πετάνε. Μήπως επειδή είναι πιο κοντά τα μαλλιά μου και δεν έχουν το βάρος για να πέσουν κάτω, γιατί αυτά εδώ έχουν βγει τέλεια, πάρα πολύ ωραία. Θα βάλω λίγο λαδάκι και λίγη λακ και ελπίζω να φτιάξω. Πάρω αυτό εδώ το λαδάκι από κεραστάζ. Θα βάλω λίγο στο χέρι μου και θα το περάσω για να δούμε τι θα γίνει. Παιδιά, από μέσα τα μαλλιά μου δεν έχουν στεγνώσει εντελώς. Είναι χοντρό το μαλλί μου, γι' αυτό μάλλον. Αυτό, παιδιά, είναι λάθος, κοιτάξτε εδώ. Γιατί ρε φίλε αυτό να πηγαίνει έτσι. Πάρω και λίγο το σπρέι μου και αυτά θα τα τραβήσω έτσι λίγο προς τα κάτω και ευελπιστώ να στρώσουν καλύτερα. Έλα, αγαπή μου, κάτσε κάτω. Μην βλέπεις η κάμερα, όχι, κάτω να βλέπεις. Παιδιά, δεν πάει καλά αυτό εδώ πέρα το μαλλί. Κοιτάξτε, δεν είναι άσχημο, αλλά επειδή εγώ είμαι λίγο τελειωμανή, ας πούμε αυτό εδώ τώρα δεν το αντέχω, δεν μπορώ. Δεν μπορώ που πηγαίνει όπου θέλει. Θέλω να πιάσω λοιπόν τώρα το σίδερο και να το περάσω έτσι ακριβώς εδώ από πάνω, για να κάτσει, να μείνει εδώ. Αυτά τα μπροστά είναι αρκετά καλά. Πίσω βλέπετε ότι δεν είναι τέλεια, αλλά δεν είναι και άσχημα. Κοίταξε, είναι ωραίο κόλπο να το κάνεις αν θες να προστατεύσεις τα μαλλιά σου και να έχεις έτσι μια πιο ωραία μπούκλα. Αλλά παιδιά, πραγματικά χθες το βράδυ δεν κοιμήθηκα καθόλου καλά. Ξύπνησα και το κεφάλι μου έκανε
από τον πονοκέφαλο. Δεν μπορούσα να κοιμηθώ, δεν μπορούσα να βρω πού να βάλω το κεφάλι μου. Αφιένος μου είναι φάση πονάω πάρα πολύ και μου φέρνει πονοκέφαλο. Και όλα αυτά για να βγει αυτό το αποτέλεσμα. Ωραίο είναι, αν εξαιρέσουμε αυτή εδώ την πλευρά που για κάποιο λόγο δεν μου αρέσει. Αυτό ήταν το βίντεο μας για σήμερα. Δοκιμάστε το κι εσείς. Αν κοιμάστε προύμητα ή ανάσκελα, δοκιμάστε το. Αν κοιμάστε πλευρά όπως κοιμάμαι εγώ, μην το δοκιμάσετε γιατί πραγματικά είναι πάρα πολύ άσχημο. Αλλά ναι, αυτό είναι το αποτέλεσμα. Δεν έχω χρησιμοποιήσει τίποτα. Έχουν στεγνώσει στις κάλτσες τα μαλλιά μου. Έχω βάλει μόνο λίγο λαδάκι και λίγη λακ τώρα. Οπότε, ωραίο το αποτέλεσμα, ειδικά για καλοκαίρι, να τα κάνεις έτσι και να κοιμηθείς ή να τα αφήσεις τέλος πάντων από το πρωί μέχρι το βράδυ για να στεγνώσουν πάνω στις κάλτσες. Ωραίο είναι γιατί δεν χρησιμοποιείς υδρο στα μαλλιά σου και έτσι έχεις ένα ωραίο hairstyle για όλη μέρα που νομίζω ότι διαρκεί. Δηλαδή αν σκεφτώ ότι με τις μπλεξούδες που τα κάνω μένουν τόσο σγουρά τόσες πολλές μέρες, φαντάζομαι ότι και αυτά κάπως παρόμοια κατάσταση είναι. Οπότε λογικά θα διατηρείται πάρα πολύ καλά. Τώρα αυτό εδώ πέρα εμένα δεν μου αρέσει που πετάει εκεί πάνω. Δεν μπορώ. Το τραβάω μέχρι αύριο. Αυτό και να τα κάνω έτσι λίγο πίσω. Αλλά φουσκώνουν εδώ. Όχι, πρέπει να είναι κάτω. Τέλος πάντων, θα βρω την άκρη. Αυτό ήταν το βίντεό μου, ελπίζω να σας άρεσε. Αν σας άρεσε, κάντε μου ένα like από κάτω. Περιμένω οπωσδήποτε τα comments σας. Και μην ξεχνάτε φυσικά, αν δεν έχετε κάνει subscribe, το subscribe και το κουδουνάκι για να ξέρετε πότε ανεβαίνει καινούριο βίντεο. Αυτά από μένα, τα φιλιά μου. Σας αγαπώ. Bye!